Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναμένεται σήμερα να βαθμίσει τη χώρα μας κατά μία βαθμίδα. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προοπτικές που δημιουργούνται με την βοήθεια της Μαρίνα Σκούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Μέρα θετικών ειδήσεων η σημερινή. Εκτός απρόπτου, ο Αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch αναμένεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα. Γεγονός το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί για την κυβέρνηση εν ώψη των συζητήσεων για την επόμενη μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Η επικείμενη αναβάθμιση έχει εν πωλής προεξοφληθεί από τις αγορές. Το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται ανωδικά, ήπια ωστόσο ανωδικά. Εικόνα αποκλιμάκωσης επικρατεί και στην αγορά των ελληνικών ομολόγων, με το ελληνικό δεκαετές να κινείται πάνω από τα επίπεδα του 4%, όχι μακριά όμως από τα υψηλά στις αρχές της εβδομάδας. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι την τελευταία φορά που ο οίκος Fitch εξέδωσε ανακοίνωση για την Ελλάδα ήταν ο περασμένος Αύγουστος, οπότε και είχε το σημαντικό γεγονός ήταν ότι τότε είχε επισημάνει ότι μειώνονται οι πολιτικοί κίνδυνοι για τη χώρα μας. Κάτι το οποίο στη σημερινή ανακοίνωση δεν θα ισχύσει εν ώψη και της όξυνσης του γεωπολιτικού, του γεωπολιτικού ρίσκου τις τελευταίες ημέρες. Οπότε αυτό που θα πρέπει να αναμένουμε είναι σίγουρα συστάσεις και αναφορές από τον Νίκο Fitch για τις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη νέα πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα. Ένα επίσης ακόμα σημαντικό γεγονός είναι ότι την ίδια ώρα ενισχύονται και οι προσδοκίες περί νέας χαλάρωσης των capital controls, τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2015. Ένα γεγονός το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει θετικά σε συνδυασμό με την επικείμενη αναβάθμιση από τον Νίκο Fitch της ελληνικής οικονομίας.